Από νωρίς το πρωί, οι αγρότες βρέθηκαν έξω από το δικαστήριο της Λάρισας για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους 10 συναδέλφους τους, αφού σήμερα, μετά την αναβολή που είχε πάρει η δίκη τους την 1η του Μάρτη, συνεχίστηκε. Οι 10 αγροτοσυνδικαλιστές διώκονται για ηθική αυτουργία σε παρακόλληση συγκοινωνιών με δόλο για τις φετινές κινητοποιήσεις στον μπλόκο της Νίκαιας. Αυτή η ιστορία με τα αγροτοδικεία πρέπει κάποτε να σταματήσει. Ο αγώνας και έτσι και αλλιώς θα συνεχίζεται, τα προβλήματα μεγαλώνουν. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται και με τη νέα ΚΑΠ θα δυσκολέψει κι άλλο τα πράγματα. Τα προϊόντα είναι πάνθυνα, ό,τι αγοράζουμε είναι πανάκριβα, η ζωή μας έγινε δύσκολη. Κατά συνέπεια, είτε μας κάνουν αγροτοδικεία είτε δεν μας κάνουν, πάλι εμείς θα βγαίνουμε στον δρόμο να αγωνιζόμαστε. Αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Και σήμερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, βρέθηκε στο δικαστήριο, εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης για τα αγροτοδικεία και την ακολουθούμενη πολιτική που διωγγώνει, όπως είπε, τα προβλήματα και του αγροτικού κόσμου. Είμαι και σήμερα δίπλα στους αγρότες που διώκονται για νόμιμες, για συνταγματικές κινητοποιήσεις, για την νόμιμη και συνταγματική διαμαρτυρία τους εναντίον της εξουθένωσης και της συνθλιβής που τους έχει επιβάλει η κυβερνητική μνημονιακή πολιτική. Και είναι υποχρέωσή μας να υπερασπιστούμε τους αγρότες, γιατί στο πρόσωπό τους υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων.